29 Μαΐου η Εκκλησία μας γιορτάζει την Αγία Υπομονή. Η Αγία Υπομονή, κατά κόσμον Ελένη Δραγάση και αργότερα ως σύζυγος του Μανουήλ Β του Παλαιολόγου, Ελένη η εν Χριστώ το Θεό Αυγούστα και αυτοκρατόρισα των Ρωμαίων η Παλαιολογίνα, ήταν θυγατέρα του Κωνσταντίνου Δραγάση, ενός από τους πολλούς ηγεμόνες κληρονόμους του Μεγάλου Σέρβου Κράλη, βασιλιά, Στεφάνου Δουσάν. Καταγόταν από βασιλική και ευλογημένη γενιά. Στους προγόνους της συγκαταλέγονται άνθρωποι που αγίασαν, όπως ο Στέφανος Νεμάνια, Σέρβος βασιλέας που μόνασε με το όνομα Σιμεών και ήταν κτήτορας της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους. Ο Κωνσταντίνος Δραγάσης ανέλαβε την ηγεμονία του σημερινού βουλγαρικού τμήματος της Βόρειο-Ανατολικής Μακεδονίας στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Αξιού και Στριμώνος. Η γέννησή της τοποθετείται στο αμέσως μετά τον θάνατο του Δουσάν χρόνια. Η ανατροφή, η μόρφωση, η αγωγή της ήταν διαποτισμένα με ό,τι ανώτερο υπαγόρευε το Βυζαντινό ιδεώδες, διότι οι Σέρβοι είχαν επηρεαστεί πολύ από τον Βυζαντινό πολιτισμό. Ένιωθε τον εαυτό της περισσότερο ταυτισμένο με τον πολιτισμό και κυρίως με την εθνική συνείδηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Συναισθηματικά και ουσιαστικά έδεπε μάλλον προς το Βυζάντιο, του οποίου επέπρωτο να γίνει Αυγούστα και Αυτοκρατόρισα, πέρα από προς τη γενέθλιο σερβική πατρίδα. Κοντά σε αυτά και πάνω από αυτά γαλουχήθηκε με την πατροπαράδοτη στην οικογένειά της ακράδαντη ορθόδοξη πίστη στον Θεό. Αυτή η πίστη είναι που θα την οδηγεί, θα την φωτίζει και θα την ερμηνεύει στην πολυτάραχη, γεμάτη θλίψεις και δοκιμασίες ζωή της. Υπολογίζεται να ήταν 19 περίπου χρονών όταν παντρεύτηκε τον Μανουήλ Β' Παλαιολόγο τα τέλη του 1390, λίγους μήνες πριν γίνει αυτοκράτορας. Η καινούργια ζωή της Ελένης Αγίας Υπομονής από την αρχή της έδειξε ότι θα ήταν Γολγοθάς. Πολλές ήταν οι φορές που χρειάστηκε να πιει το ποτήρι της προσβολής και του ξεφτελισμού στο πλευρό του συζύγου της, όχι μόνο από τους αλλόθρησκους, αλλά και από το κατά όνομα χριστιανικά κράτη της Δύσεως, στην απεγνωσμένη προσπάθειά του να βρει τρόπο σωτηρίας της ετοιμοθάνατης αυτοκρατορίας. Η Ελένη Αγία Υπομονή απεδείχθη εξαιρετικός άνθρωπος που συγκέντρωνε πολλές και μεγάλες αρετές και ψυχική δύναμη. Έδειξε ότι είχε απόλυτη συνέστηση τόσο της θέσης της και των περιστάσεων, όσο και του ρόλου που αυτές της υπαγόρευαν σε όλα τα επίπεδα. Αγαπούσε τον λαό, ήταν η μεγάλη μάνα που ο καθένας μπορούσε να προστρέξει. Σημεριζόταν τις αγωνίες του και ανησυχίες του ενώπιον λόγια των φοβερών εθνικών κινδύνων που και προσπαθούσε πάντοτε με την προσευχή, με την πραότητά της και με γλυκά και παρηγορητικά της λόγια να τον ενισχύσει. Είναι πολύ χαρακτηριστικά και εύγλωτα μέσα στην λακωνικότητά της τα όσα γράφει για την αυτοκρατόρισα ο σύγχρονος της φημισμένος φιλόσοφος Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων. Η βασιλής αυτή με πολύ ταπείνωση και καρτερικότητα εφαίνεται να αντιμετωπίζει και τα δύο μορφά της ζωής. Ούτε κατά τους καιρούς των δοκιμασιών απεγοητεύετο, ούτε όταν ευτυχούσε επανεπάβετο, αλλά εις κάθε περίπτωση έκανε το πρέπον. Συνεδίαζε την σύνεση με την γενναιότητα, περισσότερον από κάθε άλλη γυναίκα. Διεκρίνετο δια της σοφροσύνην της, τη δε δικαιοσύνην, την είχε εις τελειότατον βαθμόν. Δεν εμάθαμε να κάμνει κακόν εις ουδένα, ούτε μεταξύ των ανδρών, ούτε μεταξύ των γυναικών. Αντιθέτως, εγνωρίσαμε να κάμνει πολλά καλά και εις πολλούς. Με ποιον άλλον τρόπον δύναται να φανεί εμπράκτος η δικαιοσύνη, εκτός από το γεγονός του να μην κάμνει κανείς ποτέ θεληματικά και σε κανέναν κακό, αλλά μόνον το αγαθό σε πολλούς. Στάθηκε αντάξια του φιλόσοφου και φιλόχριστου συζύγου της, Μανουήλ. Στάθηκε άξια δίπλα του για 35 χρόνια, συνευοδοκώντας, σύμφωνα με τη σύγχρονή τους μαρτυρία, δηλαδή όλα γινόντουσαν με συμφωνία, ομόνοια,
συναπόφαση εν πνεύματι Χριστού και αγωνιστική αγιότητα. Κατόρθωνα να τιμούν την αρετή με λόγια και έργα. Λόγω μεν διδάσκοντας το πρακτέον, έργο δε γενόμενοι πρότυπα και εικόνες εφηρμοσμένης αγάπης. Στο ευλογημένο ζευγάρι ο Θεός χάρισε 8 παιδιά, 6 αγόρια από τα οποία τα 2 ανέβηκαν στον αυτοκρατορικό θρόνο, ο Ιωάννης και ο Κωνσταντίνος, ο τελευταίος θρηλυκός αυτοκράτορας 1448 έως τις 29 Μαΐου 1453, που είναι η μαύρη μέρα αλώσεως της βασιλεύουσας. Ο Θεόδωρος, ο Δημήτριος και ο Θωμάς διετέλεσαν δεσπότες του Μυστρά και ο Ανδρόνικος της Θεσσαλονίκης και 2 κορίτσια, τα οποία όμως πέθαναν σε μικρή ηλικία. Η πολύτεκνη και φιλότεκνη μητέρα γαλούχισε τα παιδιά της με τα νάματα της πίστεως και την γλυκύτατη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Τα οδηγούσε σε ιερά προσκυνήματα και σε βάσμια μοναστήρια της βασιλεύουσας και επιζητούσε υπέρ αυτών τις ευχές των Αγίων ασκητών και γερόντων. Τα ανέθρεψε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και ποτέ δεν έπαυσε με τα δακρύων προσευχής και αγάπης να νουθετεί ένα έκαστον. Με υπομονή και επιμονή, με προσοχή και προσευχή, σμίλεψε τους χαρακτήρες τους, τους έδωσε μαζί με το ζήν και το εφ-ζήν. Έτσι κατάφερε μεταξύ άλλων να θέσει τέρμα στις επί 90 περίπου χρόνια συγκρούσεις μεταξύ των μελών της αυτοκρατορικής οικογένειας για την εξουσία που είχαν εξαντλήσει την αυτοκρατορία. Οι όποιες διαφορές απόψεων ή διενέξεις παρουσιάζονταν μετά το θάνατο του Μανουήλ, ξεπερνιόνταν ήσυχα με το κύρος της μητρικής, της παρέμβασης και της προσευχής της. Ιδιαίτερη ήταν η αγάπη της για τα μοναστήρια. Εκεί αναπαυόταν, ξεκουραζόταν η ψυχή της, αντλούσε δύναμη και κουράγιο για τη συνέχεια. Αυτό το ενέπνευσε σε όλη της την οικογένεια. Ο σύζυγός της, αφού παρέδωσε το θρόνο στον πρωτότοκο Ιωάννη, 2 μήνες πριν το θάνατό του, απεσήρθη στη μονή του Παντοκράτορος στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκάρει μοναχός με το όνομα Ματθαίος. Εκεί έφυγε ειρηνικά 29 Μαρτίου του 1425. Η ίδια, μετά το θάνατο του συζύγου της, έγινε μοναχή στη μονή της κυράς Μάρθας με το όνομα Υπομονή, και τα 3 από τα παιδιά τους επίσης έγιναν μοναχοί, ο Θεόδωρος και ο Ανδρόνικος, μετά Ακάκιος, στη μονή του Παντοκράτορος, και ο Δημήτριος μετονομάστηκε σε Δαβίδ στο Διδυμότυχο. Επίσης η πεθερά της και η κουνιάδα της ετελείωσαν τη ζωή τους ως μοναχές. Το ίδιο και η εγγονή της, κόρη του γιού της Θωμά, η Ελένη, που έγινε μοναχή με το όνομα Υπομονή στη Λευκάδα. Ακόμα, ενώ όσο βρισκόταν στην πατρίδα της, μαζί με τον πατέρα της, έκτισαν την Ιερά Μονή Παναγίας Παμακαρίστου στο Πογάνοβο της πόλης Δημήτροβγκραντ της νοτιοανατολικής Σερβίας. Στην Κωνσταντινούπολη είχε συνδεθεί με την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου της Πέτρας, όπου φυλαγόταν το Ιερό Λείψανο του Οσίου Παταπίου του Θαυματουργού, που εορτάζει 8 Δεκεμβρίου, στον οποίο η Αγία Υπομονή έτρεφε ιδιαίτερη ευλάβεια. Η Μονή είχε ιδρυθεί από τον συνασκητή του Οσίου Παταπίου στην Αίγυπτο, Όσιο Βάρα, έξω από την πύλη του Ρωμανού πριν από τα 450 μετά Χριστόν, με τη συμβολή της Αγίας, ιδρύθηκε στη Μονή γυναικείο γυροκομείο με την επωνυμία «Η Ελπής των Απελπισμένων». Η ευλάβειά της προς τον Όσιο Πατάπιο φαίνεται από το γεγονός ότι ο αγιογράφος του σπηλαίου του Οσίου Παταπίου στα Γεράνια Όρη της Κορινθίας θεώρησε απαραίτητο να ιστορεί στην Αγία Υπομονή δίπλα από το σκήνομα του Οσίου. Άνθρωπος φωτεινός και φωτισμένος η Αγία Υπομονή, πρικισμένη με πολλά τάλαντα που τα εμπορεύθηκε με σύνεση και σοφροσύνη και τα πολλαπλασίασε, κατάφερε με την αρετή, την άσκηση και την κατερία της να φτάσει σε δυσανάβατα μέτρα αρετής. Μια σημαντική φυσιογνωμία εκείνης της εποχής, ο Γενάδιος Κολάριος, ο πρώτος Οικουμενικός Πατριάρχης μετά την άλωση, στον παραμυθιτικό του λόγο προς τον βασιλέα Κωνσταντίνο, επί την κινήση της μητρός αυτού Αγίας Υπομονής, αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής.
Την μακαρίαν εκείνην βασίλισσαν, όταν την επεσκέπτετο κάποιος σοφός, έφευγεν κατάπληκτος από την ειδική της σοφίαν. Όταν τη συναντούσε κάποιος ασκητής, αποχωρούσε, μετά την συνάντηση ντροπιασμένος δια την πτωχίαν της ειδικής του αρετής, συγκρινωμένης προς την αρετήν εκείνης. Όταν τη συναντούσε κάποιος συνετός, προσέθετεν εις την ειδική του περισσότεραν σύνεσιν. Όταν τη συναντούσε κάποιος νομοθέτης, εγινόταν προσεκτικότερος. Όταν συνομιλούσε μαζί της κάποιος δικαστής, διεπίστωνε ότι είχε ενώπιον του έμπρακτον κανόνα δικαίου. Όταν κάποιος θαραλέος τη συναντούσε, ένιωθε ηνικημένος, αισθανόμενος έκπληξην από την υπομονή, την σύνεση και την ισχυρότητα του χαρακτήρα της. Όταν την επλησίαζε κάποιος φιλάνθρωπος, αποκτούσε εντονότερο το αίσθημα της φιλανθρωπίας. Όταν τη συναντούσε κάποιος φίλος των διασκεδάσεων, αποκτούσε σύνεση και γνωρίζοντας την ταπείνωση στο πρόσωπό της μετανοούσε. Όταν την εγνώριζε κάποιος ζηλωτής της ευσεβίας, αποκτούσε μεγαλύτερον ζήλων. Κάθε πονεμένος με τη συνάντηση μαζί της, καταλάγιαζε τον πόνο του. Κάθε αλαζόνας αυτοτιμωρούσε την υπερβολική του φιλαυτίαν. Και γενικά κανένας δεν υπήρξε που να ήλθεν εις επικοινωνίαν μαζί της και να μην έγινε καλύτερος. Ο Θεός ευδόκησε να μην ζήσει τις τελευταίες τραγικές στιγμές της αυτοκρατορίας. Την κάλεσε κοντά του 13 Μαρτίου του 1450, έχοντας διανύσει 35 χρόνια ως αυτοκρατόρισα και 25 ως ταπεινή μοναχή. Ο σύγχρονος της διάκονος Ιωάννης Ευγενικός, αδελφός του Μάρκου του Ευγενικού Αρχιεπισκόπου Εφέσου, στον παραμυθιτικό του λόγο προς τον Κωνσταντίνων Παλαιολόγων, επί την κοιμήση της μητρός του Αγίας Υπομονής, συνοψίζει: «Ως προς δε την αείδημον εκείνην δέσποινα μητέρα σου, τα πάντα εν όσο ζούσε ήσαν εξαίρετα, η πίστης, τα έργα, το γένος, ο τρόπος, ο βίος, ο λόγος και όλα μαζί ήσαν σεμνά και επάξια της θείας τιμής και όπως έζησε μέτοχος της θείας προνοίας, έτσι και τελεύτησεν. Η Αγία Δέσποινα, όπως την ονομάζει ο Γεώργιος Φραντζής, συνέδεσε την έννοια του μοναχικού της ονόματος «υπομονή» με τον τρόπον αντιμετωπίσεως και των ευτυχών στιγμών και των απείρων δυσκολιών της όλης ζωής της. Υπομονή κατά δύον πράξην και μοναχικό όνομα. Τη υπομονή αυτής εκτίσατο την ψυχήν αυτής». Αναφερόμαστε σε ένα σύγχρονο θαύμα της Αγίας. Είναι αρκετές εμφανίσεις της Αγίας Υπομονής τα τελευταία χρόνια σε ευσεβείς και μη χριστιανούς. Επιλεκτικά καταχωρούμε ένα συμβάν που περιγράφει την θαυμαστή εμφάνισή της και θεραπεία κάποιου ασθενή. Η Αγία Υπομονή εμφανίστηκε ως μοναχή σε κάτοικο των Αθηνών που εργαζόταν σε ταξί. Το σταμάτησε και ζήτησε να κατευθυνθεί προς το Λουτράκι. Ο ταξιτζής είχε καρκίνο του δέρματος στα χέρια του και βρισκόταν σε μεγάλη απελπισία. Καθοδόν η μοναχή που φορούσε ένα κουκούλι με κόκκινο σταυρό τον ρώτησε: «Γιατί είσαι μελαγχολικός?» Και εκείνος δεν δίστασε να ομολογήσει όλη την αλήθεια. Μετά τον ρώτησε αν θέλει να τον σταυρώσει και να γίνει καλά και εκείνος δέχθηκε. Σε λίγο όμως τον έπιασε η πνηλία και παρεκάλεσε τη μοναχή να σταθούνε λίγο για να μην σκοτωθούνε. Είχαν φτάσει κοντά στα διόδια και εύκολα θα έβρισκαν άλλο ταξί αν εκείνη βιαζόταν. Κάθισε στην άκρη του δρόμου και τον πήρε ο ύπνος. Όταν ξύπνησε, διαπίστωσε ότι τα χέρια του είχαν γίνει καλά, αλλά η μοναχή είχε εξαφανιστεί. Ρώτησε τους ανθρώπους των διοδίων μήπως είδανε κάποια μοναχή εκεί κοντά του, αλλά κανείς δεν την είχε δει. Τότε συγκλονισμένος γύρισε στο ταξί του και κατάλαβε ότι κάποια Αγία ήταν κι αυτή και έγινε άφαντη. Κατευθύνθηκε μετά στον γιατρό του και του διηγήθηκε το περιστατικό. Τη στιγμή εκείνη έπεσε το μάτι του σε μια εικόνα που ήταν κρεμασμένη στον τοίχο του ιατρείου. Πετάχτηκε από το κάθισμά του και φώναξε: «Αυτή ήταν! Αυτή!» Σημειωτέων ότι η εικόνα ήταν της Αγίας Υπομονής. Έτσι έμαθε ποια ήταν εκείνη που τον θεράπευσε και τον γλίτωσε και από την απελπισία. Το κουκούλι με τον κόκκινο σταυρό έδειχνε την καταγωγή πριν γίνει αυτοκρατόρισα του Βυζαντίου και με αυτό το μοναχικό σχήμα τελείωσε και την επίγεια ζωή της.
Εκ των υστέρων γίνηκε γνωστό ότι η ημέρα που γίνηκε το θαύμα ήταν 13 Μαρτίου, η μέρα που η Αγία γιορτάζει. Η εικόνα της βρίσκεται στην Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου στο Λουτράκι Κορινθίας και η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Οσίας Υπομονής, όπως είπαμε, επίσης και στις 13 Μαρτίου. Η Αγία Υπομονή συνοδεύει και το δικό μου εικονοστάσι από το 2018 και ζητώντα της ταπεινά συγγνώμη που δεν μπόρεσα να τη γνωρίσω καλύτερα μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια παρά μόνο την ημέρα της ανυπακοής μου σε αυτήν, τη ζητώ σαν προσευχή να μ' αξιώσει ο Θεός να έχω υπομονή σε κάθε πειρασμό και δυσκολία που παρουσιάζεται από εδώ και πέρα και να με συγχωρέσει. Αμήν. Και κλείνουμε 29 Μαΐου με την ανάμνηση της θλιβεράς αλώσεως της Βασίλειδος των Πόλεων. Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γης, σημαίνουν τα επουράνια, σημαίνει και η Αγία Σοφιά. Το μέγα μοναστήρι με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες, κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς δεξιά ο πατριάρχης και από την πολύ την ψαλμουδιά εσιώνταν οι κολόνες να μπουνε στο χερουβικό και ναύει ο βασιλέας. Φωνή τους ήρθε εξ ουρανού και απ' αρχαγγέλου στόμα. Πάψετε το χερουβικό και ας χαμηλώσουν τα άγια. Παπάδες, πάρτε τα ιερά και εσείς κεριά σβηστείτε, γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Μον στείλτε λόγο στη φραγκιά να έρθουνε τρία καράβια. Τον αναπάρει το σταυρό και τ' άλλο το Ευαγγέλιο. Το τρίτο το καλύτερο, την Άγια Τράπεζά μας. Μη μας την πάρουν τα σκυλιά, μη μας την μαγαρίσουν. Η Δέσποινα ταράχθηκε και δάκρυσαν οι εικόνες. Σώπασε, κυρία Δέσποινα, και μη πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνους, με καιρούς. Πάλι δικιά μας θα είναι.